Κάποια στιγμή ξεχάσαμε όλοι μας ότι πρέπει να υποβάλουμε και τη φορολογική μας δήλωση. Κοιτάξτε. Και όλα δείχνουν, υπάρχουν πληροφορίες τουλάχιστον ότι πάμε για παράταση. Αλλά πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα και αν συμβουλεύετε όλους τους φορολογούμενους να μπουν στη διαδικασία να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ τα ξεχνάγαμε τα χρόνια τα φυσιολογικά που. Καλά, έχετε δίκιο. Δεν είχαμε κορονοϊό. Παρατάσεις επί παρατάσεων. Δεν θα το ξεχνούσαμε φέτος. Φέτος λοιπόν δεν μιλάμε για παράταση, μιλάμε για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ουσιαστικά. Με δεδομένο ότι δεν δουλέψαμε πάνω στις φορολογικές δηλώσεις, ήταν αδύνατον και να συναντηθούμε με τους πελάτες μας και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία φορολογικής δήλωσης όταν τρέχαμε τον COVID. Πέρα από αυτό όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν υποβληθεί. Για να δούμε και το σχετικό υπόμνημα. Περίπου στα 2.100.000 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. Σε ένα σύνολο περίπου 6,5 εκατομμυρίων δηλώσεων, δηλαδή έχει υποβληθεί περίπου το 30% των δηλώσεων που είναι να υποβληθούν. Η προθεσμία, επαναλαμβάνω σήμερα που μιλάμε, λίγη 36, πληροφορίες αναφέρουν για όλους ότι θα πάμε τελικά όχι σε μεταφορά της ημερομηνίας που ζητάμε εμείς, αλλά σε μια παράταση προς το τέλος Ιουλίου. Δεν συμφωνούμε σαν φοροτεχνική, ζητάμε κάτι παραπάνω για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε. Θα το δούμε αυτό αυτή τη στιγμή. Α, παραπάνω ζητάτε. Ζητάμε κάτι παραπάνω για πολλούς τεχνικούς λόγους, αν θέλετε, και αν έχουμε χρόνο να τους αναλύσω. Δεν μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις επιχειρήσεων από τη στιγμή που οι συγκεντρωτικές. Δεν μπορούν να έχουν ίδια καταληκτική ημερομηνία οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ναι, και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων που δίνουν το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να διενεργούν αυτό που λέμε εμείς εσωτερικό έλεγχο, δηλαδή να υπάρχει κάποιο ζήτημα, κάποιο τιμολόγιο διπλοπερασμένο ή περασμένο με λανθασμένο ποσό. Πρέπει να γίνει μια διασταύρωση. Τι τιμολόγια εξέδωσε. Αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί δεν τις επεξεργάζονται ποτέ, κύριε Χρυστοφοράκη. Να σας πω κάτι. Τώρα σας κάνω ρητορικό ερώτημα. Στην τελευταία. Που χρήζει μεγάλη συζήτηση. Σε ένα τελευταίο δελτίο τύπου που βγάλαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, τους ζητήσαμε στα συναρμόδια Υπουργεία. Ναι. Όταν βγάζουν μια ημερομηνία, όταν βγάζουν ένα εφαρμοστικό νόμο, δεν μας νοιάζει πώς νομοθετούν. Οι πολιτικές είναι δικές τους. Mm-hmm. Αλλά όταν θέλουν να τις εφαρμόσουν, ας έχουν δίπλα τους και κάποιο από εμάς. Λογιστή, μάλιστα, τους λέμε της αγοράς. Κάποιον δηλαδή που είναι στην αγορά και καταλαβαίνει και μπορεί να τους βοηθήσει και να τους πει: ξέρετε κάτι, αυτό που θέλετε να κάνετε, σκοντάφτε εδώ. Mm-hmm. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κάναμε πολύ έντονα κατόπιν εορτής πάντα την περίοδο του COVID. Γι' αυτό είδατε και τις πολλές διορθώσεις. Τώρα λοιπόν, οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν ασφαλώς μία δήλωση σωστά δεν μπορούν γιατί δεν έχει υποβάλει ο αντισυμβαλόμενός τους τα δικά τους στοιχεία, ώστε να συμφωνήσουν. Με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί 2.111.000 δηλώσεις, εκ των οποίων μόνο οι 200.000 αφορούν επιχειρήσεις και αυτό φαίνεται από τα Ε3. Και όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, μιλάμε για επιχειρήσεις μικρές, δηλαδή κυρίως αγρότες ειδικού καθεστώτος, μικρού τζίρου μαγαζιά που δεν έχουν κίνδυνο στη διασταύρωση να έχουν κάποιο μεγάλο ζήτημα. Ζητάμε λοιπόν να πάνε αυτές οι δηλώσεις των επιχειρήσεων λίγο πιο πίσω, ώστε να προλάβουμε να κάνουμε τον εσωτερικό έλεγχο και να πάνε σωστά οι δηλώσεις. Μην βρεθούμε αύριο να υποβάλουμε. Τι συνιστάτε στο φορολογούμενο. Στο φορολογούμενο, να ολοκληρώσω αν θέλετε. Ναι. Αυτές οι δηλώσεις να υποβληθούν σωστά για να μην βρεθούν μπροστά σε πρόστιμα. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν κατηγορίες φορολογουμένων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι. Όλοι θα έπρεπε ήδη να το έχουν κάνει και δεν το έχουν κάνει, να το κάνουν σήμερα που μιλάμε αύριο, να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να συνονοηθούν για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα δοθεί όποια παράταση και πάλι το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό που απομένει. Είτε είναι αυτή η παράταση πάει μέχρι τέλος Ιουλίου, γιατί πιο μετά δεν τη βλέπω, είτε νωρίτερα από το τέλος Ιουλίου. Μιλάμε για 40-45 μέρες θα είναι ακόμα οι φορολογικές δηλώσεις, 4,5 εκατομμύρια δηλώσεις που απομένουν. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι για να κάνουμε τη δήλωσή μας σωστά, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος και να ενημερώσουμε το φοροτεχνικό μας και να επεξεργαστούμε τη δήλωση. Αν πάμε τις τελευταίες ημέρες, με δεδομένο ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και ο συγχρονισμός δεν επιτρέπεται ούτε στα λογιστικά γραφεία και οι λογιστές είναι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία όπως πρέπει σωστά την φορολογική δήλωση να ελεγχθεί και να υποβληθεί για να είμαστε ήσυχοι. Και πιθανόν να περάσουν κάποιες δηλώσεις με λάθη. Οπότε, μιλάμε με τον λογιστή μας, κλείνουμε το ραντεβού μας, υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση. Όποτε και αν υποβληθεί η φορολογική μας δήλωση, ο φόρος εισοδήματος είτε είναι σε 3 διμηνιαίες δόσεις, όπως έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια, είτε είναι σε 6 μηνιαίες, είτε σε 8, η πρώτη δόση του θα είναι 31 εβδόμου. Πείτε με εσείς στη συζήτηση που κάνουμε. Συμπίπτει δηλαδή περίπου. Σε κάθε περίπτωση, ναι, εφόσον οι φορολογικές δηλώσεις. Γι' αυτό ακριβώς η μεταφορά της ημερομηνίας μετά την 31 εβδόμου είναι δύσκολη, γιατί το Υπουργείο θέλει να υπολογίσει και να έχει στα χέρια του τα στοιχεία, τα χρήματα που θα εισπράξει από φόρο εισοδήματος, δεδομένα πλέον και όχι προϋπολογιστικά. Μάλιστα.
Α, γι' αυτό το αρνούνται. Για όλους εμάς λοιπόν, καλύτερα να ξέρουμε από τώρα τι φόρος μας περιμένει να πληρώσουμε, να κάνουμε οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό, παρά να πάμε 30 του μήνα να βγει το ποσό και την επόμενη μέρα, αν πρέπει να πληρώσουμε κιόλας την πρώτη δόση. Όλοι λοιπόν άμεσα να επικοινωνήσουν στους συναδέλφους, ούτως ώστε να προγραμματιστούν οι δηλώσεις, να φύγουν ομαλά, σωστά και προγραμματισμένα. Να πάμε λίγο και στο πρόγραμμα συνεργασία για το οποίο έχουμε κίνηση στις 15 Ιουνίου. Νομίζω πολλοί κόσμος και εργαζόμενοι έχουν χαθεί στη μετάφραση. Η αλήθεια είναι αυτή. Το μόνο θετικό, και εσείς θα μας πείτε αν πρόκειται περί θετικής εξέλιξης, είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση 60% από το ίδιο το κράτος και στο κομμάτι των εργοδοτικών εισφορών. Οι περισσότερες απορίες του κόσμου σε πού κυμαίνονται, κύριε Πρόεδρε? Να σας πω τι γίνεται. Το πρόγραμμα συνεργασία. Πού χάνεται ο κόσμος? Το πρόγραμμα συνεργασία ανακοινώθηκε. Ναι. Με τον τελευταίο νόμο, το 4690. Και είχε ένα τεράστιο κενό, το οποίο το επισημάναν όλοι οι παράγοντες της αγοράς από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, το πρόγραμμα συνεργασίας καταρχήν απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν είναι πληττόμενες, αν κλείσει με COVID ή αν λειτουργούσαν κανονικά. Απευθύνεται όμως για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και δίνει τη δυνατότητα μονομερώς στην επιχείρηση τους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης που έχει, μέρος αυτών ή και το σύνολο των εργαζομένων, να τους μειώσει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας έως και 50%, τόσο ώστε δηλαδή συζητάμε για μισές ώρες απασχόλησης ή μισές ημέρες απασχόλησης την εβδομάδα. Αντίστοιχα, θα μειωθεί ο μισθός στο 50% για τις ημέρες που εργάζονται. Μέχρι και χθες, η επιχείρηση αναλάμβανε το κόστος να πληρώσει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ανεξάρτητα αν θα πληρώνει το 50% του μισθού, και το κράτος στο απομείναν 50% του μισθού που δεν θα λάμβανε ο εργαζόμενος από την επιχείρηση, θα επιδοτούσε το 60% του 50%. Να το κάνω απλό το παράδειγμα για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε. Ένας εργαζόμενος, έστω ότι λάμβανε 1.000 ευρώ. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα συνεργασία από την επιχείρηση, θα λάμβανε 500 ευρώ. Από το κράτος θα λάμβανε το 60% των άλλων 500, 5-6-30. 300 ευρώ. Μπράβο. Ένα κόστος των εργαζόμενων λοιπόν 200 ευρώ. Μέχρι στιγμής λιγότερα χρήματα που θα λάβει. Η δε επιχείρηση όμως θα πλήρωνε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του, που αν δούμε ότι είναι περίπου το 40% σαν να μην στο το άλλο 400 ευρώ. Δεν γίνει σωστό παράδειγμα για την ευκολία του να καταλάβει ο κόσμος. Είναι για την ευκολία, τα ποσοστά τα βάζω. Προσεγγίσατε με τον σωστό τρόπο για να καταλάβει από ο κόσμος. Από λοιπόν, επειδή το πρόγραμμα άρχισε η αγορά να γυρνάει την πλάτη του στο πρόγραμμα, το αντιλήφθηκαν ευτυχώς έγκαιρα στην κυβέρνηση, πέρασαν μια τροπολογία που είπαν το εξής πράγμα. Ότι και για το κομμάτι του μισθού που δεν θα λάβει ο εργαζόμενος, για τα άλλα 500 ευρώ, το 60% των ασφαλιστικών εισφορών θα τα καταβάλει το δημόσιο. Οπότε ο εργοδότης θα δώσει λοιπόν το 70% του συνόλου και το δημόσιο το 30% ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό που δεν έχουν πει, και έχουμε το κακό παράδειγμα του Δωρου Πάσχα, είναι πώς, με ποιο τρόπο θα καταβληθούν αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, γιατί είναι ένα ερώτημα πολλών τηλεθεατών εδώ και μέρες. Είχαμε το ζήτημα με το δώρο του Πάσχα, που ενώ καταρχήν υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις γύρω από αυτό, είχε ξεκαθαρίσει το ζήτημα και λέγαμε ότι το ελληνικό δημόσιο θα καταβάλει στον εργαζόμενο το ποσό του δώρου του Πάσχα που του αναλογεί και αντίστοιχα θα καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές πάλι το ελληνικό δημόσιο για το ποσό που αυτό καταβάλει στον εργαζόμενο. Ήρθε μεγαλύτερη απόφαση μετά που λέει ότι η επιχείρηση θα καταβάλει το ποσό στους εργαζόμενους, η επιχείρηση θα καταβάλει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και θα έρθει το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, δεν ξέρουμε σε ποιο χρόνο. Φαντάζομαι σύντομα θα είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει μια γραφειοκρατία που δεν τη γνωρίζαμε πριν, να τα καταβάλει στην επιχείρηση σε δεύτερο χρόνο. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει όσον αφορά το δώρο Πάσχα. Το Πάσχα είναι πολύ συγκεκριμένο ότι οι επιχειρήσεις έχουν. Γιατί οι επιχειρήσεις πλέον θα καταβάλουν. Έχουν καταληκτική ημερομηνία έως 36 να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα. Στην πορεία θα έρθει μετά τον επόμενο μήνα, είναι το επίδομα αδείας. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος για όλες τις επιχειρήσεις αυτή. Τώρα, το να πάει ένα εργαζόμενο στο πρόγραμμα συνεργασία, καλό θα είναι το Υπουργείο. Στην υπουργική απόφαση που θα βγάλει να ξεκαθαρίζει άμεσα με ποιο τρόπο θα καταβληθούν και από ποιον θα καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, γιατί και πάλι η αγορά θα γυρίσει την πλάτη του στο πρόγραμμα, αν δεν λύσει ουσιαστικές απορίες που υπάρχουν. Και αυτό δεν γίνεται, θα το κάνουν τυχαία. Οι άνθρωποι έχουν το κακό προηγούμενο που σας είπα πριν. Υπάρχει αγωνία στον κόσμο. Φανταστείτε ένα εργαζόμενο που δουλεύει και παίρνει 1.000 ευρώ να βρεθεί με 800 άμεσα. Τα 200 είναι το 20% του μηνιαίου εισοδήματος. Ναι. Αν αυτός ο εργαζόμενος μάλιστα ήταν σε αναστολή το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει λάβει τα 800 ευρώ για 1,5 μήνα, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ θα τον αγγίξει. Δυστυχώς είναι μια περίοδος που από την αρχή
είχαν ξεκαθαρίσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι θα συμμετέχουμε όλοι στο οικονομικό κόστος και δημόσιο και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, προσπαθούν να το πετύχουν. Για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι η επανεκκίνηση. Εκεί πρέπει να στοιχηθούμε και θεωρώ ότι χρήζει ακόμα βελτίωση το πρόγραμμα και το συγκεκριμένο που συζητάμε, όσο και το κομμάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσει και το έχουμε πολύ έντονα εδώ στην Κρήτη, είναι το ζήτημα το τι γίνεται με τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά λεωφορεία, ποιους αφορά η απόφαση, τι γίνεται, τι θεωρούμε πληρότητα και πώς αυτή μετριέται. Έχουμε δηλαδή ζητήματα πάρα πολλά ακόμα στο κομμάτι της επανεκκίνησης. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, με το κομμάτι του ενοικίου τι θα γίνει, θα υπάρξει περαιτέρω μείωση, ακούγεται κατά 40% για τους επιχειρηματίες. Έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει για Ιούλιο και Αύγουστο πλέον, γιατί σήμερα βγήκε η υπουργική απόφαση που περιγράφει τους ΚΑΔ που εντάσσονται για τον Ιούνιο. Για Ιούλιο και Αύγουστο, ποιες επιχειρήσεις θα χαρακτηριστούν πληττόμενες, πέραν αυτών που ορίζονται από τον νόμο και είναι το κομμάτι του τουρισμού, των μεταφορών προσώπων, το τονίζω των προσώπων, των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Έχουν μέχρι και το μήνα Ιούνιο πλέον μπήκε και το λιανικό εμπόριο με συγκεκριμένους ΚΑΔ που σήμερα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε μένει να δούμε ποιοι ΚΑΔ θα ενταχθούν για Ιούλιο και Αύγουστο πλέον. Γιατί περιορίζεται όσο πάει, περιορίζεται ο κύκλος των δικαιούχων της μείωσης. Αντίστοιχα, δόθηκε μια πρώτη δέσμη μέτρων ελάφρυνσης στους ιδιοκτήτες. Δεν έγινε κάτι πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο, αλλά ξεκαθάρισε το αυτονόητο που απαιτούνταν νόμος για να γίνει αυτό, ότι οι ιδιοκτήτες θα φορολογηθούν του χρόνου πλέον για ενίκια που εισέπραξαν, δηλαδή αφού αφαιρεθεί το 40%. Και ξεκαθάρισε ότι για το 40% της μείωσης, το οποίο έχουν δεχτεί μέσα στη φετινή χρονιά, θα λάβουν μία ελάφρυνση φόρου ίση με το 30% του 40% της μείωσης, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, για τα εισοδήματα του 2019 και αντίστοιχα έχουμε τις αναστολές πληρωμών στον ΕΜΦΙΑ και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, ρωτάει τηλεθεατής, με το κομμάτι των εργαζομένων και το ενίκιο τους υπάρχει κάποια έκπτωση? Όχι, το κομμάτι των εργαζομένων ξεκαθαρίζει όσο είναι σε αναστολή. Ναι. Οι εργαζόμενοι ισχύει. Ίσχυαν ό,τι είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, εφόσον ένας εκ των δύο συζύγων μερών του συμφώνου συμβίωσης έχει μισθώνει ακίνητο και η σύμβαση εργασίας του έχει τεθεί σε αναστολή, εφόσον έχει τεθεί σε αναστολή, δικαιούται 40% της μείωσης της κύριας κατοικίας του. Το οποίο θα συνεχιστεί και επί... για όσο διάστημα, για τον Ιούλιο. Για όσο διάστημα είναι σε αναστολή οι σχέσεις εργασίας του. Με το που σταματάει η αναστολή, ανεξάρτητα από το τι κάνει η επιχείρηση, ο εργαζόμενος πληρώνει κανονικά το ενοικιό του και γι' αυτό οι ιδιοκτήτες ζητάνε το έντυπο της αναστολής για να δουν πότε ολοκληρώνεται. Μάλιστα, έχουν δοθεί ωστόσο και οδηγίες για τη χορήγηση αποδεκτικού ενημερότητας. Έτσι, ναι. Και εκεί θα έχουμε κάποιο είδους έκπτωση, ή είχαμε τουλάχιστον κατά το διάστημα της καραντίνας. Θα σας πω ότι έχει συμβεί, γιατί στο ίδιο δελτίο τύπου περιγράφει δύο χωριστές διαδικασίες. Τι είχε συμβεί λοιπόν? Είχε δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που ενώ είχαν αναστολή πληρωμών μέχρι Σεπτέμβριο να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εμπρόθεσμα στο μήνα που αφορούσαν, το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μάρτιο και Απρίλιο και το Μάιο κάποιες υποχρεώσεις. Στις δύσκολες εποχές τότε. Ναι, ακριβώς. Και αυτοί να λάβουν μία μείωση κατά 25%. Αυτή η μείωση λοιπόν ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών και μας κάνει σοφότερους και να μας πει ότι για να κατευθύνουμε εμείς την έκπτωση αυτή του 25%, αφού καταβάλαμε το σύνολο βέβαια, και βγήκε πιστοτικό σημείο μας στη ΔΟΗ. Θα πρέπει να κάνουμε μία αίτηση που να πούμε ότι θέλουμε αυτό το ποσό που έχουμε πληρώσει παραπάνω, επειδή πληρώσαμε εμπρόθεσμα, να πάει και να με εξοφλήσει οφειλή, για τέτοια που συζητά, με φόρο εισοδήματος. Ή εφόσον αφορά το ΦΠΑ του Απριλίου, πριν τον Απρίλιο, το ΦΠΑ του Ιουνίου. Πρέπει να κάνουμε αίτηση, δεν μπορεί να το σύστημα αυτόματα. Και επίσης ένα μεγάλο ζήτημα άλλο που υπήρχε το τελευταίο καιρό με τον COVID, δεν ξέρω, χτύπησε
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μάλλον ο COVID, κάνουμε πληρωμές το Μάρτιο και φαίνεται ακόμα στο σύστημα ότι οφείλουμε. Ενώ φαίνεται ότι οι πληρωμές δεν έχουν αυτό που λέμε κουμπώσει στο αφημί του κάθε φορολογουμένου. Μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί πάντα. Δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Άνθρωποι να θέλουν φορολογική ενημερότητα και να μην μπορούν να λάβουν, να πρέπει να πηγαίνουν στη ΔΟΗ σε περίοδο που η ΔΟΗ ήταν κλειστή, να στέλνουμε mail απελπισίας ότι πρέπει να βγει ενημερότητα. Οι άνθρωποι στη ΔΟΗ έκαναν ό,τι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Δόθηκαν λοιπόν πάλι οδηγίες. Λίγο πολύ το ίδιο πράγμα λένε, ότι εφόσον δούμε την πληρωμή, πάμε στη ΔΟΗ και ζητάμε να μας δώσει την ενημερότητα. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι και το ένα και το άλλο μπορεί να λυθεί πολύ πιο εύκολα μηχανογραφικά. Να δουν και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι θα κάνουν να λυθεί το θέμα με τις πληρωμές. Και η όποια κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει, του 25% σε άλλο φόρο, να πάει μηχανογραφικά με κάποιο mail και όχι με αιτήσεις χειρόγραφες, να μην γυρίζουμε πίσω. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και στο κομμάτι της επιστρεπτέας προκαταβολής, να δούμε τι γίνεται. Νομίζω πολλές επιχειρήσεις το βλέπουν σαν βάλσαμο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με το συγκεκριμένο μέτρο. Κοιτάξτε, πλέον στην επιστρεπτέα προκαταβολή έχουμε ένα πολύ πιο καθαρό περιβάλλον όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με την πρώτη φορά που από το ίδιο στούντιο μιλάγαμε. Κατηγορήθηκε η κυβέρνηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Να σας πω τι έγινε. Υπήρξε το εξής ζήτημα. Ανακοινώθηκε, υποβλήθηκαν αιτήματα εκδήλωση ενδιαφέροντος, χωρίς οι άνθρωποι που υπέβαλαν το αίτημα να γνωρίζουν τους όρους με τους οποίους θα λάβανε αυτό το κρατικό δάνειο, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πήγε ο πρώτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Πάμε πλέον για το δεύτερο κύκλο, που πλέον γνωρίζουμε ότι το επιτόκιο θα είναι περίπου στο 1%. Ο πρώτος χρόνος είναι άτοκος, αποτελεί περίοδο χάριτος, δεν καταβάλουμε δόσεις. Η δέσμευση ως προς το προσωπικό για τις επιχειρήσεις στον πρώτο κύκλο ήταν έως 31 δεκάτου. Ο δεύτερος κύκλος ξεκινάει ένα μήνα μετά. Θεωρώ ότι θα είναι έως 30 δεκάτου ή το πολύ έως τέλος του χρόνου. Εκεί δεν πρέπει να μειώσουμε το προσωπικό μας. Και ότι η επιχείρηση σε γενικές γραμμές, για να είναι δικαιούχος, θα πρέπει να δικαιολογεί μία μείωση τον προηγούμενο μήνα της αίτησης, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε σχέση με τα προηγούμενα 3 χρόνια του τζίρου της, κατά 6,67 μηνιαίως ή 20% στο τρίμηνο. Είναι πολύ πιο καθαρό το περιβάλλον. Έχουν δεσμευτεί στο Υπουργείο ότι θα εξετάσουν και περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων και ανωνύμων εταιριών, που δεν είχαμε την άλλη φορά δηλαδή σε αυτό το μέτρο, που δεν έχουν προσωπικό. Μένει να το δούμε τη Δευτέρα που θα ανοίξει, τη νέα προκήρυξη, τι ακριβώς θα λέει. Έχετε διάβασμα πάλι. Έχουμε καθημερινά, το έχουμε πει αυτό. Ειδικά από Δευτέρα. Λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα πλουστευτεί κατά κάποιο τρόπο όλη η διαδικασία, προς όφελος και δικό σας βεβαίως, όλων των φοροτεχνικών που έχετε τραβήξει και εσείς το δικό σας Γολγοθά αυτές τις μέρες, αλλά και βεβαίως για όλους τους φορολογούμενους και τους επιχειρηματίες. Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω ως πρόεδρος ενός φοροτεχνικών, ναι, σε όσους με ακούνε και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, είναι να ξαναδούμε λίγο την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων. Θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν είναι σαν τα άλλα χρόνια. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ο κλάδος είναι βιολογικά αποδυναμωμένος. Ο κόσμος είναι ακόμα, έχουμε ακόμα περίοδο COVID. Ο κόσμος δεν προσέρχεται στα γραφεία μας. Θα έρθουν όλοι μαζεμένοι και για λόγους αποφυγής συγχρονισμού και για σωστό προγραμματισμό, σωστή υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Ας ξαναδούν λίγο στο Υπουργείο την προθεσμία. Πρέπει φέτος, είναι η πρώτη φορά που το ζητάει φοροτεχνικός αυτό, να πάνε μέσα στον Αύγουστο κάποιες κατηγορίες δηλώσεων. Μετά θα λέμε τα μπάνια του λαού, κύριε Χριστοφοράκη. Τουλάχιστον μέσα στον Αύγουστο. Δεν θα κατατεθούν ποτέ οι υπεύθυνες. Δεν υπάρχει να υποβάλλονται δηλώσεις. Είναι υποχρέωση που την έχουμε και δεν την γλιτώνουμε και τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατατεθούν. Αυτό το 31 εβδόμου φέτος δεν ξέρω κατά πόσο και ο κόσμος αλλά και ο κλάδος θα μπορέσει να το υλοποιήσει. Να το σηκώσει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι.